Την έντονη αντίδραση των εργαζομένων στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και γενικότερα στις προνοιακές μονάδες προκαλεί το σχέδιο νόμου που προωθείται από την κυβέρνηση, το οποίο αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας τους. Αυτό προβλέπει την ένταξη των προγραμμάτων και της λειτουργίας των μονάδων στην εργατική εστία και μάλιστα με κουπόνια, ενώ υπάρχουν και εξαιρέσεις για όσους έχουν ή όχι τη δυνατότητα εγγραφής. Στα Γιάννενα, δεκάδες εργαζόμενοι τέτοιων μονάδων από διάφορους δήμους του νομού συγκεντρώθηκαν το πρωί στην περιφέρεια και επέδωσαν σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Γενικό Γραμματέα. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΚΔΑΠ της Μέριμνας, κοινωνική λειτουργό Ανέτα Ρήτα, το κύριο αίτημα των εργαζομένων είναι να συνεχιστεί η λειτουργία των ΚΔΑΠ με τη σημερινή τους μορφή. Είμαστε σε καθεστώς ομοιρίας τα όλα αυτά τα χρόνια, δουλεύουμε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πληρωνόμασταν μέχρι τώρα από κοινοτικά κονδύλια. Το καινούριο σχέδιο νόμου που φαίνεται στον ορίζοντα μας εντάσσουν σε εθνικό πρόγραμμα, σε πρόγραμμα της εργατικής εστίας και θα θέλουν να εφαρμόσουν κρατική κοινωνική πολιτική με κουπόνια. Αυτά είναι πολιτικές περασμένων χρόνων, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει. Τίθεται ένα αμφιβόλο ουσιαστικά η λειτουργία, η συνέχιση του επιτυχημένου εγχειρήματος της λειτουργίας αυτής. Τίθεται λοιπόν σε αμφισβήτηση η λειτουργία όλων αυτών των χρόνων. Οι εργαζόμενοι που μέχρι τώρα, είναι 900 εργαζόμενοι που μέχρι τώρα δουλεύαμε, επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στην πραγματικότητα θίγονται οι γονείς, μια και το καινούριο σχέδιο νόμου βγάζει απ' έξω γονείς δημοσίων υπαλλήλων, γονείς ΟΤΑ, γονείς με φορολογική δήλωση πάνω από τόσο που δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.